Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Προσδεθείτε. Πραγματικά προσδεθείτε, γιατί θα πω κουβέντε οι οποίε θα, θα μα συγκλονίσουν όλες και όλους γιατί κάνουμε ένα τεράστιο λάθο στη ζωή μας, Πολλοί από εμάς, να κρατάμε επαφέ με πρώην μας. Με ανθρώπου με του οποίου φλερτάραμε και δεν βγήκε πουθενά ή κάναμε σχέση και δεν πήγε πουθενά, Κουτουλουπού, κουτουλουπού. Σα διαβάζω την ιστορία ζωή μια κοπέλα η οποία πραγματικά με συγκλώνησε. Διαβάζω όπω μου τα έγραψε. Καλησ... Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Μα βοηθάτε πάρα πολύ. Αισθάνομαι την ανάγκη να σα γράψω, γιατί τα τελευταία σα βίντεο πραγματικά με έχουν αγγίξει, όπω και όλου μα που βρισκόμαστε στο όμορφο κανάλι σα. Είναι το κανάλι μα, όχι μου, μα η ειλικρίνεια σας και το ότι μιλάτε ανοιχτά για θέματα που η κοινωνία θέλει κρυμμένα κάτω από το χαλί ενθαρρύνει πολλούς από εμάς που υποφέρουμε με ενοχέ για χρόνια ακόμα και για όσα αισθανόμαστε να νιώσουμε πιο ανάλαφρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό. Πριν από ένα χρόνο δεν γνώριζα τι σημαίνει ναρκισισμός τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, το παιδικό τραύμα, το τραυματικό δέσιμο λοιπά. Trauma bonding, το τραυματικό δέσιμο. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία αυτοβελτίωσης τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί υπέφερα από χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή, όμως δεν είχα καταφέρει να βρω τα αίτια. Τα έριχνα στον προβληματικό εαυτό μου. Εδώ να πούμε ότι τα βιβλία αυτοβελτίωσης κρύβουν παγίδες. Τα βιβλία αυτοβελτίωσης είναι εντελώς διαφορετικό genre γένος, είδος από τα βιβλία ψυχοεκπαίδευσης. Στα βιβλία ψυχοεκπαίδευσης ένας ψυχολόγος γράφει γνώσεις χρήσιμες για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δυσμενείς ψυχικές και συναισθηματικές συνθήκες ώστε να τους δώσει κάποιες κατευθύνσεις προς τα που να απευθυνθούν για να πάρουν βοήθεια. Ενώ τα βιβλία αυτοβελτίωσης είναι βιβλία τα οποία συνήθω γράφονται από ανθρώπου που δεν είναι ψυχολόγοι. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το marketing κτλ. Και τα, λοιπά και τα λοιπά, και οποία έχουν ω στόχο να δώσουν γρήγορε λύσει. Quick fixes που λένε. Τώρα δεν ξέρω για ποια βιβλία λέει η κοπέλα, γιατί πολλέ φορέ ένα βιβλίο μπορεί να, να είναι βιβλίο ψυχοεκπαίδευση και ο εκδοτικό οίκο που το εκδίδει να το ονομάσει βιβλίο αυτοβελτίωση για να το προμοτάρει καλύτερα. Αλλά βιβλία ψι ψυχοεκπαίδευση, όπω τα βιβλία που γράφω εγώ, όπω τα βιβλία που γράφει η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, όπω τα βιβλία που γράφει ο Χορχή Μπουκά, για να πούμε και μεγάλα ονόματα. Είναι βιβλία τα οποία δίνουν γνώση στον αναγνώστη για να τον παροτρύνουν να πάρει τη βοήθεια της επιστήμης της ψυχολογίας και της επιστήμης και της τέχνης της ψυχοθεραπείας προκειμένου να καλυτερεύσει τη ζωή του. Ενώ τα βιβλία αυτοβελτίωσης δίνουν τη λανθασμένη εικόνα στον αναγνώστη ότι μπορείς μόνος σου να φτιάξεις πράγματα τα οποία χρειάζονται βοήθεια από ειδικό για να φτιαχτούν. Σκεφτείτε ένα βιβλίο ορθοπαιδικής αυτοβελτίωσης. Ένα βιβλίο το οποίο κάποιος που είχε ένα σπάσιμο στο πόδι του και έχει σπάσει το κόκκαλο στο πόδι του και δεν μπορεί να περπατήσει να αγόραζε ένα βιβλίο για να μάθει πώς να φτιάξει μόνο του το πόδι του. Λοιπόν, στα 14,5 χρόνια λέει αυτή η φίλη γνώρισα δυστυχώς τον Άρκησο. Όμω τώρα το καταλαβαίνω, χωρί να είμαι ειδική να βάζω ταμπέλε σε ανθρώπου, όμω σήμερα μετά από όσα έχω μάθει μπορώ να το πω με ασφάλεια. Είπαμε ξανά ότι το ναρκιστικό στυλ προσωπικότητας δεν είναι διάγνωση. Το να πούμε ότι αυτό είναι ενάρκησο δεν είναι διάγνωση, είναι απλώ περιγραφή του τρόπου που λειτουργεί. Αυτό ήταν 20 χρονών. Εσύ 14,5, αυτό Άρα βωνιαστήκαμε όταν ήμουν 17 και χωρίσαμε 11 χρόνια μετά από δική μου πρωτοβουλία. Δυστυχώς όμως η επικοινωνία μας δεν σταμάτησε ποτέ. Όταν χωρίζουμε από τον οποιονδήποτε, ακόμη και ναρκιστός να μην είναι, ακόμη και ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας να μην έχει, διακόπτουμε τη σχέση. Δεν είναι υγιές να κρατάμε σχέσεις με ανθρώπους που είχαμε γάμο, χέρωτα, ερωτική σχέση κτλ. Εκτός και αν υπάρχουν παιδιά που χρειάζεται να μετατραπεί η σχέση των δύο γονέων και να γίνει μια σχέση συνεργασίας για το μεγάλο με τον παιδιών. Αλλά άμα χωρίζει από άντρα ή από γυναίκα που έχει ερωτευτεί, που σε έχει ερωτευτεί, που έχετε κάνει σχέση, που βγαίνατε, που μπαίνατε, που κάνατε, που, και χωρίσατε και δεν έχετε παιδιά μεταξύ σας, Καλύτερα να κόβονται οι επαφές για να μπορεί να καθαρίζει το μέσα μας και το δικό μας και το αλουνού και να προχωρούμε να μην μένουμε κολλημένοι και στάσιμοι. Δυστυχώς όμως η επικοινωνία μας δεν σταμάτησε ποτέ. Επικοινωνούσαμε on and off όλα αυτά τα χρόνια τηλεφωνικός μέχρι και πριν τέσσερις μήνες που πήγα no contact. Η κοπέλα αυτή είναι ένα χρόνο μικρότερη από εμένα. Είναι στα 46-47 τώρα, οπότε φανταστείτε από τα 28 της, Μέχρι τα 46 της πόσα χρόνια Πόσα χρόνια Πόσα χρόνια έφαγε από τη ζωή της Να έχει on and off Επικοινωνία Με τον πρώην Τον Άρκησο και να επηρεάζεται Δυσμενός Το σκυλί παρακαλώ νερεμίσει Πες μας τώρα εσύ πόσο είναι 28 18 χρόνια Για 18 χρόνια για 18 χρόνια εξακολουθούσε να είχε επαφέ on Τώρα συνειδητοποιώ τι επιπτώσει που είχε πάνω μου ο άνθρωπο αυτό. Δεν πίστευα φυσικά ότι υπάρχουν τόσο κακοήθεις άνθρωποι και ακόμη και τώρα πιάνω τον εαυτό μου να μου κάνω gaslighting. Μήπω έφταιγα εγώ. Ναι, μερικέ φορέ κάνουμε gaslighting στον ίδιο μα τον εαυτό. Βγάζουμε τρελό τον ίδιο μα τον εαυτό. Αμφισβητούμε τι αναμνήσεις μα, αμφισβητούμε τα δεδομένα για να ταιριάξουμε στην αφήγηση του νάρκης ή του, του όποιου κακοποιητή. Γι' αυτό παρακολουθώσα περισσότερα βίντεο μου μπορώ, ώστε να καταλάβω πλήρως τι μου συνέβηκε και να σταματήσω να πολεμώ εγώ ίδια τον εαυτό μου. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Αυτός είδε τότε σε μένα αυτό που δεν έβλεπα εγώ στον ίδιο μου τον εαυτό. Ένα καλοσυνάτο κορίτσι υπάκου ανέμελο. Ήμουν ένα εσωστρεφέ παιδί, αγκρίαπολ, από όπω λέγεται κι εσεί, δηλαδή συμφωνητική, θετική, με θετική διάθεση. Είπαμε το αγκρίαπολ πολύ και αγκρία πολύ, ναι. Άριστη μαθήτρια μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου. Μετά έχασα το ενδιαφέρον μου για το σχολείο, διάβαζα ίσα ίσα για να περνάω τι τάξει και να πάρω το απολυτήριο λυκείο. Μετά που γνώρισε τον σου, δηλαδή, γιατί στα 14 που το γνώρισε, σου Δευτέρα Γυμνασίου. Μου άρεσαν τα αγγλικά, και κατάφερα να πάρω τα τρία διπλώματά μου συμπεριλαμβανομένου του Proficiency. Το ενδιαφέρον μου πλέον ήταν αυτή η σχέση, τουλάχιστον πήρε στα αγγλικά. Αυτό ήταν κολλημένο πάνω μου. Έπρεπε να του λέω αν μιλούσαμε αγόρια στο σχολείο, και έπρεπε να ορκίζομαι κάθε μέρα ότι δεν μίλησα με κανέναν. Έβριζε χιδέ όταν νευρίαζε και νευρίαζε συχνά. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μετά από τόσα χρόνια τώρα συμπονώ για πρώτη φορά τον εαυτό μου για όσα πέρασα. Μεγάλη υπόθεση η ανάπτυξη της αυτοσυμπόνιας μετά από το χωρισμό, από έναν άρκισο. Γιατί όσο παραμένουμε στην κακοποιητική σχέση δεν συμπονούμε τον εαυτό μας, αλλά συμπονούμε τον κακοποιητή μας. Έπρεπε να ακούσω εσάς και να μιλήσω στην ψυχολόγο μου, μπράβο αγάπη μου κάνεις ψυχοθεραπεία, για να καταλάβω και να πάω no contact στα 46. Μπράβο που έκανε ψυχοθεραπεία και δεν έμεινε μόνο στα βιβλία αυτοβελτίωση. Και εξήγησα προηγουμένω γιατί δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμα τα βιβλία αυτοβελτίωση για ανθρώπου που έχουν τόσα σοβαρά ζητήματα στη ζωή του. Όταν έχει θέματα με κακοποιητικέ σχέσει, όταν είσαι θύμα σε μία σχέση ψυχική και σωματική κακοποίηση, δεν θα σε βοηθήσει ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης. Αυτό που θα σε βοηθήσει είναι η ψυχοθεραπεία. Αυτό που μπορεί να σε σπρώξει προ την ψυχοθεραπεία είναι ένα βιβλίο ψυχοεκπαίδευση ή ένα βίντεο ψυχοεκπαίδευση ή ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση. Αλλά πάλι, ούτε το βίντεο ψυχοεκπαίδευση θα λύσει το πρόβλημα, ούτε το κανάλι ψυχοεκπαίδευση θα λύσει το πρόβλημα. Η ψυχοθεραπεία είναι αυτή που θα σε βοηθήσει ουσιαστικά να λύσει το πρόβλημα. Έπρεπε να ακούσω εσά και να μιλήσω στη ψυχολόγο μου για να καταλάβω και να πάω να κόντα στα 46 μου. Έπινε πολύ, κάπνιζε πάνω από δύο πακέτα την ημέρα, ήταν συνεχώ με ένα τσιγάρο στο στόμα, ήταν εθισμένο στο σεξ και στο πορνό. Α, είχε όλα τα καλά. Και λεπούρι που λένε. Κοιμόταν πολύ. Μάλιστα. Το να κοιμάται πολύ κάποιος μπορεί να είναι και μία ένδειξη κατάθλιψης. Ή ε, παρενεργειών των ουσιών που παίρνει και του ποτού. Και μια παρέτηση και από τη ζωή. δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά σίγουρα το ότι κοιμόταν πολύ, ίσως το λέει η κοπέλα, για να δείξει και το γεγονός ότι την παραμελούσε ούτω ή άλλως. Δεν τελείωσε το δημοτικό, μάλιστα. Εσύ τελείωσε το λύκειο και αυτός δεν τελείωσε το δημοτικό. Ήταν κυνηγό, είχε πολλά όπλα και πολλές φορές απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει και έτρεχα εγώ τότε να το σώσω σε καμία περίπτωση δεν είμαι ε, αρνητική ε, με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν περισσότερη εκπαίδευση, δηλαδή εννοείται ότι ε, δεν σημαίνει ότι κάποιο πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο και να πάρει πτυχίο και να πάρει μεταπτυχιακό και να πάρει διδακτορικό για να είναι μορφωμένο άνθρωπο. Αλλά θεωρώ ότι στην, στην ηλικία, η κοπέλα αυτή είναι στην ηλικία μου και ο πρώην τη είναι λίγα χρόνια πιο μεγάλο από εμένα. Στην ηλικία μα ήταν υποχρεωτική η βασική εκπαίδευση. Ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο να πηγαίνουμε στο σχολείο μέχρι 15 ετών. Οπότε για να μην τελειώσει το δημοτικό ένα παιδί, σημαίνει αρκετά πράγματα ότι οι γονεί του. Δεν νοιάζονταν ότι ήταν ίσω παραβατικό, ότι χρειαζόταν βοήθεια και δεν την πήρε, αλλά σίγουρα ένα στη δικιά μου ηλικία να μην έχει τελειώσει το δημοτικό. Σε μια χώρα που είναι υποχρεωτική, η βασική εκπαίδευση, μέχρι την τρίτη γυμνασίου, είναι υποχρεωτική. Νομίζω και στην Ελλάδα είναι. Μέχρι πείτε, πείτε μου στα σχόλια. Σημαίνει ότι εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα και με την οικογένεια και με τον ίδιο. Δεν υποτιμούμε του ανθρώπου που δεν έχουν πάει. Υπάρχουν άνθρωποι 70 ετών τώρα, οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό, γιατί ζούσαν σε χωριά, ζούσαν σε δύσκολε ηθίκε. Οι γονεί του του έβγαζαν από το σχολείο για να πάνε να του βοηθήσουν με τα χωράφια και οι άνθρωποι από μόνοι του διαβάζουν και μελετούν και είναι εξαιρετικά μορφωμένοι άνθρωποι και έχουν και παιδεία περισσότερο από αυτού οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει καν το, πανε... και από που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, ίσω. Για να καταλάβετε πώ το είπα, Το δεν έχει τελειώσει το δημοτικό, μάλιστα. Άρα υπήρχε πρόβλημα εκεί πέρα, ούτω ώστε σε μια χώρα με υποχρεωτική εκπαίδευση ένα παιδί να μην τελειώσει το δημοτικό. Και μάλιστα ήταν κυνηγό, είχε πολλά όπλα και πολλέ φορέ απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει και έτρεχα εγώ έφηβη τότε να το σώσω. Τώρα καταλαβαίνω ότι έπεσα στα χέρια ενό predator. Predator σημαίνει το αρπακτικό, σε πολύ τρυφερή ηλικία. Ένα κορίτσι καλοσυνάτο που αγαπούσε τα βιβλία, τα ζωάκια, τη μουσική, το σινεμά. Ένα κορίτσι όμως ευάλωτο, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, όπως τώρα καταλαβαίνω από δικά μου παιδικά τραύματα. Ναι, σίγουρα ήσουν ευάλωτοι για να συμβεί αυτό. Και αυτό το αρπακτικό είδε την ευαλωτότητά του σου και σου λέει Ται ταιριάζει αυτή να την αρπάξω. Η οικογένεια μου τότε είχε οικονομικά προβλήματα και στο σπίτι επικρατούσε το χάος. Ειδικά από την πλευρά της μητέρας μου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάποια φάση μετακομίσαμε σε μια άλλη χώρα όπου ζήσαμε εκεί μέχρι και πριν 10 χρόνια. Ξεκίνησα να δουλεύω, απέκτησα λίγη ελευθερία από τη χρόνια καταπίεσή του. Αυτός πήγαινε ερχόταν λόγω α, του θεμα, των θεμάτων της βίζας και όταν τελικά πήρα εγώ την υπηκότητα της χώρας στην οποία ζούσα και μπορούσα να τον παντρευτώ, το έστικτο μου μου είπε να μην το κάνεις. Και αυτή τη φορά το άκουσε ευτυχώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άρα ήθελα να σε παντρευτεί και για την υπηκότητα που είχε, η οποία θεωρείται μια από τι πιο δυνατέ υπηκότητε. Είδε, είδε. Εκεί, σε αυτή τη χώρα που ήμασταν, είχε χάσει τον απόλυτο έλεγχο που είχε στην Ελλάδα, που μου είχε στην Ελλάδα όταν ζούσα στο σπίτι του. Εκεί ζούσαμε με του δικού μου, όπου είδαν και αυτοί ποιο πραγματικά ήταν. Αν και εγώ συνεχώ το δικαιολογούσα, ό,τι και αν έκανε. Έτσι κάνουμε, συνεξαρτώμενοι, δικαιολογούμε τον άλλον, ό,τι και αν κάνει. Δεν ήταν εύκολο για μένα ο χωρισμό. Το αντίθετο, μάλιστα. Αγάπη μου από τα 14 σου μαζί του. 14 χρόνια δέθηκε. Μεγάλωσε μαζί του, ουσιαστικά. Ήταν τα πάντα για μένα. Τον ήξερα από τα 14,5 μου χρόνια. Το trauma bonding, το τραυματικό δέσιμο, ήταν πολύ ισχυρό. Όποιο δεν ξέρει τι είναι το τραυματικό δέσιμο, να ψάξει στο search του YouTube, trauma bonding, τραυματικό δέσιμο και το όνομα μου δίπλα και θα βγάλει το αντίστοιχο βίντεο. Το trauma bonding ήταν πολύ ισχυρό. Τραυματικό δέσιμο είναι ότι όσο περισσότερο μας πονάει ο άλλος, τόσο περισσότερο δενόμαστε μαζί του. Και όσοι έχετε παρακολουθήσει το ενδέκατο επεισόδιο του podcast που μιλάω για τους γονείς αυτά τα ιερά τέρετα, εξηγώ εκεί πέρα ακριβώς πώς γεννιέται το trauma bonding, το τραυματικό δέσιμο. Όταν οι γονείς, οι γονείς μας λένε όποιο σ' αγαπάει σε πονάει» και μας πονάνε οι γονείς μας και ταυτόχρονα μας λένε πως αγαπάνε και μαθαίνουμε, να δενόμαστε με ανθρώπου που δεν μα αγαπάνε, γιατί άμα μα πονάει κάποιο, σημαίνει ότι σίγουρα δεν μα αγαπάει ή δεν μα αγαπάει υγειό, ή δεν είναι ο ίδιο ένα άνθρωπο με υγιή, νορμάλ προσωπικότητα. Γι' αυτό και η επικοινωνία μα η τηλεφωνική δεν σταμάτησε ποτέ. Κουβαλούσα όμω πολλά τραύματα μέσα μου που δυστυχώ δεν γνώριζα τότε. Δεν καταλάβαινα ότι η επικοινωνία μαζί του δεν με βοηθούσε. Αντιθέτω, έστρεφε πίσω συνεχώ. Σε τιμωρούσε μέσα από την επικοινωνία. Αυτό τώρα καταλαβαίνω ήθελε εκδίκηση επειδή το χώρισα, βεβαίω. Εγώ νόμιζα ότι αγαπιόμασταν μετά από όλα όσα είχαμε περάσει μαζί. Άλλωστε μου το έλεγε ότι αν δεν με αγαπούσε, δεν θα μου μιλούσε. Να σου λείπει τέτοια αγάπη, και δεν σημαίνει ότι ο λέει ότι μα αγαπάει, ότι όντω μα αγαπάει ή είναι όντω ικανό να αγαπήσει. Μπορεί να νομίζει πω μα αγαπάει. Και, ο ίδιο ο Νάρκησο και ο ίδιο ο, ο, ο μπερδεμένο, ο χαοτικός, νομίζει ότι αγαπάει. Ενώ στην πραγματικότητα έχει κόλλημα, έχει εξάρτηση, έχει ανάγκη για εκδίκηση. Εγώ νόμιζα ότι αισθανόταν όπω και εγώ, νόμιζα ότι νοιαζόταν για μένα. Ναι, θεωρούσε ότι όπω νιώθει εσύ, νιώθουν και άλλοι. Όμω είπαμε, δεν νιώθουν όλοι όπω εμά και δεν σκέφτονται όλοι όπω εμά. Δικαιολογούσα τα νεύρα του, τα ξεσπάσματά του, λέγοντας τον εαυτό μου ότι έτσι είναι, μετά του περνάει. Όχι. Όχι. Αν δεν μας αρέσουν τα ξεσπάσματα του άλλου, το παίρνουμε σοβαρά υπόψη και διακόπτουμε τη σχέση. Και άνθρωπο με τον οποίο χωρίσαμε και μέσα στη σχέση μας και μέσα στο γάμο μας ήταν με τόσους πολλούς τρόπους και ψυχικά και σωματικά απαράδεκτος και κακοποιητικός. Στην περίπτωση η κοπέλα δεν μίλησε για ξύλο... αλλά υπάρχουν άλλε περιπτώσεις που υπήρχε και ξύλο. Γι' αυτό λέω σωματική αγκοποίηση. Κόβουμε κάθε επαφή. Δεν χωρίζουμε το τέρας και μετά μιλάμε με το τέρας... σε ταχτά χρονικά διαστήματα να παίρνουμε τη δόση μας... και να παραμένουμε εκεί κολλημένοι, προσκολλημένοι, βαλτωμένοι. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με κατηγορούσε για τα πάντα... Με γέμιζε ενοχέ, με έβριζε και εγώ έκανα υπομονή πιστεύοντας ότι είμαι δυνατή ότι δεν με επηρεάζουν αυτά. Πόσο λάθος έκανα. Έκανε λάθο. Ναι, γιατί όσο δυνατό και να είσαι, όσο καλά και να είσαι, αν συνεχίζει να διατηρεί σχέση με έναν άνθρωπο που συνεχίζει να σε βρίζει και να ξεσπάει πάνω σου, Επηρεάζεσαι όσο δυνατό και να είσαι. Αποδυναμώνεσαι. Γι' αυτό μιλάμε για no contact. Γι' αυτό μπλοκάρουμε του ανθρώπου που κάνουν τοξικά σχόλια εδώ στην κοινότητά μα. Γιατί? γιατί δεν μπορεί κανεί να πει: Εγώ πάρα πολύ δυνατό. Μπορώ να ακούσω ό,τι μαλακία φανταστεί και να τον έχω εκεί να μου τη λέει και να τον έχω να την κάνει και δεν επηρεάζουν. Όχι. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μηχανέ. Μετά από την ψυχοθεραπεία και πολλά βίντεο που παρακολούθησα στο κανάλι σας, έπαθα σοκ από αυτά που άκουγα, γιατί τα έκανε όλα αυτός. Δεν πίστευα στα αυτιά μου, ότι δεν ήθελα να πιστέψω ότι τόσα χρόνια μιλούσα και εμπιστευόμουν τον ίδιο τον εχθρό μου. Ακριβώς αυτό έκανες και δυστυχώς αυτό κάνουμε και πολλοί άλλοι ή κάναμε και πολλοί άλλοι. Μου ανοίξατε τα μάτια όπως κάνετε και με τόσους άλλους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Όταν έχεις υποστεί τόσα χρόνια ψυχική κακοποίηση, χάνεις τον εαυτό σου, δεν τον εμπιστεύεσαι, δεν εμπιστεύεσαι την κρίση σου, δεν τον εχτίμας. Αυτό ισχύει. Αυτό συνέβη σε μένα. Ακριβώς αυτό ισχύει. Γι' αυτό το λόγο τα βιβλία αυτοβελτίωσης δεν κάνουν για ανθρώπους έτσι πολύ τραυματίες. Δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Θα το ξαναδιαβάσω γιατί είναι πολύ εμφαντικό. Όταν έχεις υποστεί τόσα χρόνια ψυχική κακοποίηση, χάνεις τον εαυτό σου, δεν τον εμπιστεύεσαι. Δεν εμπιστεύεσαι την κρίση σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Αυτό συνέβη σε μένα. Τώρα προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, να καταλάβω τι μου συνέβη, να αγαπήσω και να φροντίσω τον εαυτό μου. Κάποιες μέρες είναι πιο δύσκολε, αγάπη μου. Έχω κάνει πρόοδο. Παίρνω και αντικαταθλιπτικά ξανά όμως. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Όμω τώρα δεν αισθάνομαι προβληματική, διαφορετική, μετά από τις γνώσεις που έχω αποκτήσει. Μπράβο! Είδε η ψυχοεκπαίδευση ότι βοηθάει. Το βίντεο σας με την νεαρή ψυχολόγο, η οποία έκανε μια εργασία στο Πανεπιστήμιο με το ερωτηματολόγιο, με βοήθησε να καταλάβω πως σκέφτομαι λάθος για τις ψυχικές ασθένειες και να αναθεωρήσω. Μπράβο! 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 Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για όσα πολύτιμα μα προσφέρετε. Σα θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Εμίλα μου και στον ελληνικό φιλενάδα, αφού με θεωρεί δικό σου άνθρωπο. Σα θεωρώ δικό μου άνθρωπο γιατί μου κρατήσατε παρέα μέσα σε πολύ δύσκολε μέρε. Ήταν σαν να με μια φίλη για να βγω από το σκοτάδι. Ήθελα κι εγώ να γράψω λίγα πράγματα για τη ζωή μου σε εσά όπω τόσοι άλλοι άνθρωποι. Μου εμπνέεται εμπιστοσύνη. Σα εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σα, στην καριέρα σα, στην όμορφη οικογένειά σα να είστε πάντα δυνατοί και αυθεντικοί. Γι' αυτό σα αγαπάμε. Φιλάκια στο λάκι, συγγνώμη για το μεγάλο γράμμα. Και τη είπα φυσικά, φυσικά. Τη λέω, αν κατάλαβα καλά, εσύ δεν παντρεύτηκε αυτόν, αλλά ούτε και άλλον. Και μου λέει καλησπέρα Θέκλη μου, θα σου μιλήσω στον ελληνικό Α, Δεν σε πειράζει, είμαστε η ίδια ηλικία, άλλωστε εγώ είμαι ένα χρόνο μικρότερη Με χαρά θα έβλεπα την ιστορία μου στο κανάλι σου Πάντα χειρίζεσαι όλες τις ιστορίες με πολύ σεβασμό Και το σκυλί μας να δείξει σεβασμό και ίσω βοηθήσει και τα νέα κορίτσια να αποφύγουν τέτοιε ψυχοφθόρε καταστάσει. Βεβαίω και γι' αυτό ήθελα να το κάνω βίντεο. Δεν δέχτηκα τελικά να το μαντρευτώ όταν πήρα την υπηκότητα και μπορούσαμε πλέον να παντρευτούμε. Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Καταπιέστηκα πολύ σε αυτή τη σχέση και δεν μου δημιουργήθηκε ανάγκη να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Ήθελα την ελευθερία μου, η οποία έφερε άλλα προβλήματα. Έζησα την αφιβία μου μάλλον μετά τα 28. Και εσύ. Το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν ότι κράτησα επαφή μαζί του όλα αυτά τα χρόνια και δεν το έλειξα εκεί. Ναι, ήταν λάθο αυτό. Και γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο για να βοηθήσουμε και άλλε κοπέλε να φυγούν από αυτή τη λαθασμένη κατάσταση. Ακόμη μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι επέτρεψα τόση ψυχική κακοποίηση, αλλά τουλάχιστον τώρα το αντιλαμβάνομαι. Ένα συγγενή μα, ο οποίο ήταν και δικό του συγγενή μέσω γάμου, δηλαδή εσά ήταν συγγενή εξαίματο και εκείνου ήταν εξαχιστία. Πριν τρία χρόνια είχε πει στον πατέρα μου ότι αυτός είναι κακός άνθρωπος. Τον έζησε από πολύ κοντά και του είπε αυτός ο άνθρωπος είναι κακός άνθρωπος και είχε δίκιο. Όσα δεν ήθελα ή δεν μπορούσα να δω επιβεβαιώνονται τώρα. Θα χαρώ να το κάνεις βίντεο, ίσως βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι και θα ήθελα και εγώ να ακούσω την άποψή σου. Μάλιστα. Και λέει πολύ χαίρομαι μου ήταν δύσκολος ο ελληνικός σεβασμό γιατί μας προσφέρετε ευχαριστώ πολύ για όλα Έλα κόρη, έλα κόρη, έλα κόρη, όλες κόρες είμαστε Έλα κόρη Για να χωρίσουμε με κάποιον σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε και δεν κάνουμε και δεν μας κάνει καλό και ειδικά για να χωρίσει ένα συνεξαρτόμενο ή μια συνεξαρτόμενη, για να χωρίσει ένα θύμα, σημαίνει ότι έχει φτάσει στο πιο ψηλό σημείο απόγνωση και κακοποίηση. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνει no contact. Διαφορετικά, κρατά μέσα στη ζωή σου έναν εχθρό, ο οποίος σε δηλητηριάζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα, ακόμη και μόνο μέσω τηλεφωνημάτων ή μέσω μηνυμάτων, σου κάνει nagging, σε υποτιμά σου λέει υπονοούμενα και σε κρατάει βαλτωμένη. Δείτε ότι η κοπέλα αυτή χώρισε από αυτόν, εξακολουθούσε να μιλάει μαζί του και δεν μας λέει για κάποια άλλη ουσιαστική σχέση. Ασχολιόταν μαζί του μέχρι πριν τέσσερι μήνες που πήγαινε ο contact. Δεν είναι απαραίτητο να παντρευτεί η κοπέλα ή να κάνει οικογένεια. Όμω δεν μα λέει ότι αγάπησα έναν άλλον άνθρωπο, μια υγιή προσωπικότητα, γνώρισα την αληθινή αγάπη. Όχι, ήταν εκεί, να κάνει την εφηβεία τη, το οποίο είναι φυσιολογικό, αναμενόμενο. Αλλά έμεινε σε μια κατάσταση in limbo, in limbo σημαίνει μεταξύ ζωή και θανάτου, όπου ναι, μεν ήταν μόνη τη, αλλά ουσιαστικά δεν επέτρεπε στον εαυτό τη να είναι εντελώ ελεύθερη. Κρατούσε ακόμη σχέσει με το δυναστή τη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κόβουμε κάθε σχέση, γιατί σίγουρα ένας πικραμένος νάρκησο ειδικά που τον έχεις χωρίσει εσύ, δεν επικοινωνεί μαζί σου για κανέναν άλλο λόγο παρά για να σε βλάπτει. Είτε το αντιλαμβάνετε είτε όχι. Αυτή είναι η άποψή μου, θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τη δική σας άποψη. Εδώ έχουμε το σκυλί μας, το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα ζωηρό κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Πες στην κοπέλα να κόψει σχέσεις, πες στην κοπέλα να μείνει στο no contact. Αυτά. Σας χαιρετούμε. Bye.